Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο από το Μπέντι και το μηχάνημα του μελανιού. Κάπως έτσι είναι στα ελληνικά. Λοιπόν, προχθές παίξαμε το πρώτο επεισόδιο, το πρώτο chapter και βγήκε και ένα δεύτερο. Το παιχνιδάκι αυτό είπα να το συνεχίσουμε, μιας και είδα ότι σας άρεσε σε όλους που αντιγράψαμε κάποιους YouTubers στο πρώτο επεισόδιο. Άρα πάμε να δούμε το δεύτερο chapter που λέγεται The Old Song. Λοιπόν, αν θυμάστε καλά, είναι αυτό εδώ το πραγματάκι εδώ κάτω που είναι σαν το Mickey Mouse. Υπάρχει και ένας Goofy ο οποίος ήταν σε πολύ δυσμενή κατάσταση και είχε τελειώσει το επεισόδιο με εμάς να πατάμε πάνω σε μια πεντάλφα και να γίνεται σεισμός και να εμφανίζεται κάτι σε ένα φέρετρο, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, chapter 2 λέει το παλιό τραγούδι. Το κεφάλι μου λέει, όχι, τι συμβαίνει. Και είμαστε από εκεί που έχει σταματήσει, όπως βλέπω τα φέρετρα πάνω στην πεντάλφα. Well, I guess there's only one thing to do. Press on. Okay. See if I can find a way out. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε αυτό το τσεκούρι, με το έψιλον, αν θυμάμαι καλά, και να βρούμε ένα δρόμο να ξεφύγουμε. Φαντάζομαι σπάμε αυτά και ξεκινάει το πανηγύρι. Πάλι πέφτουνε τάβλες στο πάτωμα. Αυτή τη φορά όχι για jump scare και λέει «Αυτός θα μας ελευθερώσει», λέει ο φίλος μας ο Μπέντι. Αν είναι αυτός ο Μπέντι, νομίζω αυτός είναι. So πώς αυτό το μέρος λέει έγινε τόσο γρήγορο. Και υπάρχει μια κασέτα. Σάμι Λόρενς. Ο Σάμι Λόρενς γενικότερα λέει για ένα παλιό τραγούδι, λέει θα το τραγουδήσουμε για αυτούς. Μιλάει για μια θυσία. Ότι... εγώ είμαι ο σωτήρας του. Κάτι δεν βγάζει τόσο νόημα, θα δούμε. Και άλλες παντάλφες, θα πατήσω πάνω και ό,τι γίνει, θα σπάσουμε και αυτά. Εδώ κάτι υπάρχει χωρίς νόημα. Και ερχόμαστε σε αυτόν εδώ τον τύπο. Μπορώ να πάρω κάτι από αυτά? Δεν μπορώ να πάρω κάτι από αυτά. Άρα προχωράμε. Όπα, εδώ φαίνεται πολύ γλιώδες. Μπορώ να κάνω άλμα να μην πατήσω κάτω. Δεν τρέχει, μπορεί κάτι να πεταχτεί από εκεί μέσα. Οπ, όπα. Μην τον φωνάζεις ρε. Όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα δεν φωνάζουμε. Πού στο διάολο πήγε? Μια καλή ερώτηση. Σπάει ο τύπος εδώ μεταξύ. Λοιπόν, αυτά μπορούμε να τα διαλύσουμε όλα? Όχι. Μπορούμε όμως να τα πάρουμε. Μπορούμε να τα πάρουμε. Πετάχτηκε κάτι από εκεί, όχι, απλά να βαζούν είναι εκείνα τα πράγματα. Οκ. Και... πρέπει να δώσουμε ηλεκτρισμό σε αυτή την πύλη. Πρέπει να υπάρχουν διακόπτες, λέει, κοντά. Μήπως μπορούσα να τους ανοίξω. Βρες τους τρεις διακόπτες. Αυτή εδώ, όχι, δεν είναι αυτή. Δεν κάνει τίποτα. Φαντάζομαι πάλι θα πέσει ψάκ... αυτό το είχα σπάσει πριν δύο λεπτά. Το είχα σπάσει πριν δύο λεπτά. Οκ. Το σπάσαμε πάλι. Λοιπόν, και μάλλον γυρνάω πίσω να βρω τους διακόπτες. Κάπως έτσι θα γίνει το πράγμα. Και πώς μπορεί να είναι τώρα οι διακόπτες εδώ μεταξύ? Διακόπτες. Αυτό εδώ μπορεί να μας πει κάτι? Διακόπτες συνήθως αυτά τα έχουν κρυμμένα. Αυτό το μπορούμε να το πάρουμε. Εδώ υπάρχει διακόπτης, υπάρχει μια κιθάρα. Μπορείς να παίξεις μουσική με την κιθάρα. Εδώ ήρθα στην αρχή του επεισοδίου. Από εδώ ξεκίνησε το επεισόδιο. Εδώ τελείωσε το προηγούμενο και εδώ ξεκίνησε το καινούριο. Διακόπτη δεν έχω βρει ακόμα. Πες μου ότι αυτό εδώ είναι διακόπτης. Ρε φίλε, έτσι είναι. Έχω εδώ και ψάχνω τόση ώρα. Και είναι αυτό το πραγματάκι εκεί πέρα κρυμμένο μέσα στο πράγμα. Και είναι και κόντρα στο τέτοιο, δεν φαίνεται. Και έχω περάσει 100.000 φορές από εδώ πέρα και δεν βλέπω το διακόπτη εδώ μεταξύ. Οκ, άρα τουλάχιστον ξέρουμε τι ψάχνουμε. Από εδώ και πέρα θα είναι λίγο πιο εύκολο. Μπορούμε να κοιτάμε κάθε μικρή πλάκα. Μήπως βρούμε αυτό το μικρό πρασματάκι εδώ πέρα. Τι διακόπτης είναι αυτός και γιατί τον βάλανε εκεί πάνω? Λοιπόν, πρέπει να είμαστε αναγκασμένοι τώρα να περάσουμε πάλι από αυτή εδώ τη λασπωμένη με μελάνη σαβουρότρυπα. Και πρέπει να ψάξουμε πάλι αυτός εδώ. Οκ. Από ό,τι φαίνεται πίσω του δεν ξέρω αν έχει κάτι. Δεν έχει κάτι. Να ένα. Οκ. Έμεινε άλλος ένας. Πιστεύω να έχει πίσω από εδώ. Γιατί επειδή είχα πάρει εδώ πέρα, ίσως να κρύβουν διακόπτες αυτά.
Έλα. Μην με κάνει να κάνω parkour. Τελευταίο. Δεν υπάρχουν διακόπτες. Εντάξει, ήταν λίγο περίεργο να υπάρχει ένας διακόπτης ακόμα εδώ πέρα. Καλά, εδώ δίπλα ακριβώς δεν νομίζω να έχει διακόπτη. Θα μπορούσε. Και τώρα, με αυτά που έχω τραβήξει με τους διακόπτες εδώ πέρα τους ψάχνω τόση ώρα, δεν μπορείς να ξέρεις που μπορεί να είναι κρυμμένη κιόλας. Αλήθεια τώρα, είχαν διακόπτη πίσω από ένα ξύλο. Το σπάσα για να εμφανιστεί ο διακόπτης. Έψαχνα εκτός κάμερας και το έκανα. Έσπασα το ξύλο από περιέργεια και ήταν εκεί τελικά. Λοιπόν, okay, αρκετά ψάξαμε με τους διακόπτες 100 χρόνια. Ήρθε η ώρα να γυρίσω στο μοχλό. Πάλι θα περάσουμε μέσα από αυτό το πράγμα. Τρυπασβήνει και το φως. Ελπίζω να μην περάσει πάλι κανένας τύπος. Δεν με αφήνει να τρέξω και δεν μου αρέσει αυτό. Okay. Άρα τώρα λογικά αυτό θα πρέπει να δουλεύει. Δουλεύει. Τρέμει όλο το πάτωμα εδώ μεταξύ. Ωραία. Κάτι μούγκρισε. Θέλω να μπω. Μπήκα. Γεια σου, Μπέντι. Λοιπόν, μπήκα εδώ μέσα. Εδώ έχει πολλές νότες και λέει είναι το Music Department. Okay. Εδώ υπάρχει Ωραία, λέει εδώ υπάρχει έξοδος, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο για να φύγει αυτό το μελάνι από το πάτωμα. Εντάξει. Μπορούμε να ακούσουμε αυτή την κασέτα. Από τον Σάμι Λόρενς. Ο Σάμι Λόρενς αυτό που λέει στην ουσία είναι ότι κάποια στιγμή είχαν ξαναπάθει αυτό που έχει πάθει τώρα και ότι βάλανε ένα pump και ο τύπος είχε σπαστεί με αυτό. Ευχαριστώ, Τζόι, λέει. Αυτό χρειαζόμουν, λέει. Περισσότερα πράγματα για να μου αποσπάσει την προσοχή, ας πούμε. Πολύ περίεργο και creepy είναι αυτό το ζωάκι, ρε, φίλε. Τι έχει εδώ, νότες. Δεν μπορώ να τις σπάσω. Άνοιξε. Πολύ σκοτεινό είναι το μεταξύ. Okay. Εντάξει, μπορούμε να παίξουμε και μουσική προφανώς. Είμαστε σε Music Department. Εντάξει, μου τη σπάει ο τρόπος που με κοιτάει το ο Μπέντι εκεί πάνω. Λοιπόν, ψάχνουμε κάτι τώρα, ψάχνουμε ένα δωμάτιο. Ψάχνουμε ένα δωμάτιο. Πώς λέγεται. Πάει και από εδώ. Όχι. Μπορεί να ανέβω εκεί πάνω. Κάπου θα έχει κάτι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει τίποτα εδώ μέσα. Τέλος πάντων, φεύγω και γυρνάω να δω μετά. Για να πάμε να τσεκάρουμε από αυτή την πλευρά. Α, εδώ είναι οι σκάλες. Υπάρχει κάτι εδώ μέσα. Μπέντι με την Alice Angel. Τραγουδάει, χορεύει. Η γυναικεία έκδοση του Μπέντι. Okay. Καλό να το ξέρουμε. Από την άλλη είναι ο Μπέντι εδώ μεταξύ. Όπα, αυτό ανάβει. Νόρμαν Πολκ. Ο Νόρμαν μας λέει ότι έχει προβλήματα με τον Σάμι Λόρενς, ο οποίος ανοιγοκλίνει το μηχάνημα και κάτι τέτοια. Που αυτό μπορώ να το κάνω και εγώ. Το έκανα στο προηγούμενο επεισόδιο εδώ μεταξύ. Μπορώ να το σπάσω το μηχάνημα. Πώς φεύγει. Α, αυτό ήταν εδώ πριν. Είναι πολύ creepy. Μπορώ να κάνω κάτι με αυτό. Όχι. Μπορώ να φύγω γενικότερα όμως. Okay, το άναψα. Και πάω προς αυτή τη μεριά. Τώρα που παίζει αυτό, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όπα. Okay. Ατμοσφαιρικά το παιχνίδι είναι λίγο... Πώς να σας πω... Νιώθεις πολύ μόνος εδώ μέσα.
Από εδώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Power. Α. Άνοιξε το power χωρίς να ξέρω τι σημαίνει αυτό. Οπ, γαμώ το πήγα να πω. Δεν βρίζω. Ω, κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Έλα. Πρέπει να φύγω, δεν τελειώνουν ποτέ. Σαν κλαπάτσες κάνουν εδώ μεταξύ όταν τα σκοτώνω. Όπα. Έχει μείνει κάτι. Okay. Αυτό πριν νομίζω δεν έγραφε τίποτα, τώρα λέει recording και... Τι με κοιτάς εσύ εκεί πίσω? Μην κουνηθεί κανείς. Μπαίνουμε εδώ μέσα. Χα, χαμογελάει ο Μπέντι. Λοιπόν, εδώ τι είναι? Το όργανο της εκκλησίας. Μην πεταχτεί κανείς από το πίσω πάλι. Όχι. Οκ. Okay. Υπάρχει μια κονσέρβα. Παίζει και μουσικούλα. Μπορώ να πάρω τίποτα από όλα αυτά? Μην αφήσετε τον Τζόι να το δει αυτό και μου δείχνει όλες τις εκδοχές του Μπέντι. Χαρούμενος, λυπημένος, αειδιασμένος και χαρούμενος. Χωρίς να βλέπω ουσιαστική διαφορά σε όλο αυτό. Να και ο φίλος μας ο Γκούφι, ο Μπόρις, ο Λύκος. Γεια σου. Σάμι Λόρεν Σόφις λέει είναι προς το εδώ. Και είναι μέσα στο μελάνι και αυτό. Αυτό είναι κλειστό? Ναι. Μπορώ να το σπάσω αυτό? Ναι. Σπάει. Πάρτε ρε Μπέντι. Βόλι Φράγκς λέει. Ναι. Έχεις τα κλειδιά της, τέλος πάντων. Και ήταν στα σκουπίδια, λέει. Ωραία, έχει χάσει τα κλειδιά της στα σκουπίδια και από κάτω μου γράφει ξανακάνε τα βήματα της τύπησας. Άρα... Σαν να μου λέει ψάξει τα σκουπίδια. Σκουπίδια έχει εδώ μέσα. Σκουπιδάκια. Σήκω στο χαρτί, μπορεί να είναι από κάτω, ρε φίλε. Τι πράγματα είναι αυτά? Λοιπόν, θα ψάξω μια γρήγορα τα σκουπίδια, αν και αμφιβάλλω αν είναι αυτό, αλλά είναι το μόνο στοιχείο που έχουμε. Φοβήθηκα, θυμήθηκα εδώ πέρα τώρα αυτά. Σκουπίδια? Τίποτα. Σκουπίδια έχει και εδώ όμως. Όχι. Γεια σου! Τον σπάσαμε. Εδώ πέρα. Να τα. Τα πήρε, να τα. Ωραία τα κλειδιά. Όταν κάνεις κάποιο objective στα horror games, κάτι μπορεί να σου πεταχτεί. Από πού όμως? Από πουθενά. Πού ήταν αυτό που θέλουμε να πάμε, εδώ μέσα? Όχι. Εδώ μέσα. Εδώ. Μην μου κάνεις τέτοια εμένα. Λοιπόν, και εδώ πέρα υπάρχουνε κονσέρβες, βασικά δοχεία με μελάνι λογικά. Α, και μια κασέτα. Μάθε του Σάμι το αγαπημένο φαγητό μου, λέει το objective. Και τι λέει αυτός ο Σάμι? Κάθε άτομο που είναι μες στην τέχνη, λέει, χρειάζεται ένα sanctuary. Είχε το δικό του ο Τζόι και εγώ έχω το δικό μου. Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι, λέει, το πιάνο. Drum, λέει, στο Triumph. Το πιάνο, το drum και το μπάσο. Αυτό το παίζει ένα τυχαίο, εφόσον μας έβαλε και objective από κάτω. Φαντάζομαι θα πρέπει να πάω στις μουσική στα... Απλά... Drums, πιάνο, drums, μπάσο. Drums, πιάνο, drum, μπάσο. Δεν ξέρω να το θυμηθώ. Δεν ξέρω και τα όργανα στην μεταξύ, αλλά εντάξει, τα ξέρω. Πρέπει να πάμε εκεί πέρα που είχε όργανα μουσικά, νομίζω. Αυτά μου τις πάνε, γιατί δεν φαίνεται από πριν, ρε φίλε. Έχει κι άλλα.
Οκ, okay, πάμε από εδώ. Κάτι πρέπει να κάνω εδώ πέρα, νιώθω σαν να χάνω κάτι. Οκ, okay, εφόσον μας είπε αυτό, το παιχνίδι σίγουρα είναι αυτό. Και πώς ήτανε... Drums... Πιάνο... Πιάνο είναι εδώ, δεν το είχα δει καν. Οκ. Drums... Αν θυμάμαι καλά, και μπάσο. Και μπάσο, αυτό εδώ είναι. Αυτό είναι το μπάσο, είναι το μόνο που δεν ξέρω, ίσως να είναι αυτό το μπάσο. Δεν έγινε τίποτα. Είμαι και άσχετος. Κάτσε να δω μήπως έχει κάποιο άλλο όργανο εδώ πέρα, δεν έχω καταλάβει ότι είναι όργανο. Α, μάλλον πρέπει να ανοίξουμε αυτό πρώτα. Δεν μου κόβει τόση ώρα. Δεν μου κόβει το ρημάδι. Πάμε από εδώ. Αν μην μας πεταχθεί και τίποτα, προσοχή. Εδώ μέσα. Προσοχή. Οκ. Okay. Τα ανοίξαμε αυτό. Μην πεταχτεί τίποτα. Οκ, okay, έρχομαι. Άρα. Drum. Πιάνο. Drums και μπάσο που είναι εκείνο λογικά, γιατί αυτό δεν μοιάζει. Αυτό μοιάζει για, δεν ξέρω καν πώς λέγεται, δεν υπάρχει αυτό το όργανο. Είναι από το Μεξικό. Όπα, έγινε. Μπες στο sanctuary, το οποίο ένας θεός ξέρει που βρίσκεται. Οκ, okay, άκουσα το θόρυβο από εδώ όμως. Και εδώ είναι το flow. Οκ. Okay. Υπάρχει κάτι πίσω από εδώ, γιατί την άλλη φορά κάτι υπήρχε. Ανοίγουμε αυτό και τώρα λογικά θα αρχίσουν πάλι να γίνονται τρελά πράγματα. Πήγαινε στο Σάμι το γραφείο. Ωραίος. Οκ. Όπα, αυτά εδώ δεν υπήρχαν πριν. Αυτά δεν υπήρχαν πριν και μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να γίνει. Ναι. Να το άκουσε. Να το. Γεια σας. Ευτυχώς έχω συνηθίσει. Είναι πολλά, ωραία. Είναι πολλά. Πώς θα τα νικήσεις όλα αυτά. Πάρε και αυτήν. Πάρε και αυτήν. Σαν μπαλόνια κάνετε. Μπαμ. Κι άλλος. Σε ακούω. Είναι και... Με έφαγε. Οκ. Okay. Να, τελικά ξέρετε κάτι, το πιο τρομακτικό πράγμα σε αυτό το παιχνίδι είναι ο Μπέντι. Ο Μπέντι, όπως προχωράς, σε κοιτάει πολύ creepy από, το, από τα πλάγια ρε φίλε. Είναι τόσο, εγώ κι άλλος εδώ, αυτός δεν μας ενδιαφέρει όμως. Ο τύπος κοιτάει στα πλάγια, είναι ό,τι χειρότερο, έτσι μου έρχεται να κοιτάξω στην κανονική μου ζωή. Λοιπόν, άνοιξε και ένα φως. Pump control. Πάρε τις σκάλες, λέει. Πρώτα απ' όλα θέλω να δω τι υπάρχει εδώ πέρα. Σχέδια. Και μουσικούλα. Είναι... είναι ώρα να πιστέψεις, μου λένε. Πήγαινε από τις σκάλες. Α, να πάω στην αρχή. Οκ. Okay. Θα πάμε. Αυτή τη φορά δεν μας νοιάζει τίποτα. Δεν νιώθουμε τίποτα κακό. Από εδώ είναι οι σκάλες. Όπα. Τσακιστήκαμε. Να τους και ο Μπέντι. Τι είσαι εσύ? Τι γίνεται εδώ? Σάμι Λόρενς λέει. Αυτός είναι ο Σάμι. Δεν θέλουμε το πρόβατό μας λέει να κάνει, να τριγυρίζει ελεύθερο. Πρέπει να παραδεχτώ, είμαι... είναι τιμή μου που ήρθες λέω εδώ για να με επισκεφτείς. Γιατί είναι έτσι η μάσκα σου φίλε μου, αν είναι αυτό μάσκα. Με κάνει να φαίνεται με σκληρός, αλλά οι πιστοί πρέπει να τιμήσουν τον σωτήρα και πρέπει να με έχεις παρατηρήσει. Γεια σου φίλε. Μια... μου φαίνεσαι γνωστός λέει, αυτή η φάτσα. Μας καλεί ο, ο άρχοντάς μας λέει, μικρό μου πρόβατο, ήρθε η ώρα να κάνουμε μια θυσία. Και μετά θα ελευθερωθώ από αυτή την φυλακή λέει. Αυτό το απομελάνι σκοτεινό λέει
σαν άβυσο σώμα μου. Σου ησυχία, λέει, άκου, μπορεί να τον ακούσω να έρχεται. I can hear him crawling above, crawling. Let us begin. Ας αρχίσουμε, λέει. Η τελετή πρέπει να ολοκληρωθεί. Εγώ είμαι ο τύπος που θα με σφάξετε. Εσύ είσαι ο περίεργος. Θα μας ελευθερώσει. Όχι, κάνεις λάθος. Θα μας σκοτώσει και τους δυο μας. Πώς είσαι έτσι? Οκ, αυτός έφυγε. Πρόβατο. Ήρθε η ώρα να κοιμηθείς, λέει. Ξεκούρασε το κεφάλι σου. Ώρα για ύπνο. Ώρα για κρεβάτι. Το πρωί θα είσαι ξύπνιος, το πρωί θα είσαι νεκρός. Ακούσα με Μπέντι, λέει. Βγες από το σκοτάδι, λέει. Ελευθέρωσέ μας. Σε προσκαλώ, δείξε το... Την πάτησε ο τύπος, τον τρώει. Δεν τα μεταφράζω όλα, κάνω πολύ θόρυβο, το ξέρω, σας τις πάω. Χρησιμοποιήσω το σπαθί... Να το! Το σπαθί, λέω. Το τσεκούρι! Τα έχω χάσει, τι είναι αυτός. Κι άλλος. Άντε, γεια. Υπάρχει άλλος. Ναι. Μπορώ να φύγω. Οκ, σπάμε αυτά. Για να φύγουμε. Οκ, μπορώ να το αγνοήσω κιόλας. Απλά μου αρέσει να τα σπάω. Δεν μπορώ να το αγνοήσω τελικά. Απλά δεν το σπάγε. Θέλω να δω πίσω μου. Υπάρχει κάτι. Δεν έχω τσεκούρι πια. Δεν έχω τσεκούρι, ρε φίλε. Δεν μπορώ να προχωρήσω χωρίς τσεκούρι. Δώστε μου το τσεκούρι. Όχι. Τρέχα, λέει. Πώς είσαι έτσι, ρε. Οκ, από εδώ λοιπόν. Η πόρτα άνοιξε μόνη της. Αυτό είναι καλό. Η πόρτα έκλεισε μόνη της. Αυτό είναι πολύ καλό και αμπαρώθηκε κιόλας. Κλειδώθηκε. Όπα. Είναι κάποιος εκεί, λέει. Ξέρω ότι είσαι εκεί. Δείξε μου τον εαυτό σου. Γεια σου, Γκούφι. Ο Μπόρις, ο Λύκος είναι αυτός. Α, και τελείωσε. Ρε, είναι ωραίο παιχνίδι. Πάρτε το χαμπάρι, είναι ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, το παιχνιδάκι όντως μου άρεσε πάρα πολύ. Και το δεύτερο chapter. Έχει ωραία ατμόσφαιρα. Έχει ωραία ατμόσφαιρα, αυτό είναι που μου αρέσει. Το έχω πει και στο πρώτο chapter, έχει ωραία γραφικά. Έχει ωραία ατμόσφαιρα, μου αρέσει και η ιστορία που έχει. Το παιχνίδι, να θυμίσω ότι είναι δωρεάν το πρώτο επεισόδιο. 6 ευρώ κάνει το δεύτερο. Το δεύτερο επεισόδιο, αυτό που είδαμε τώρα. Αλλά μπορείς να δώσεις και παραπάνω, άμα θέλεις. Άμα θέλεις. Εντάξει, και 6 είναι πολλά, μια χαρά είναι. Βασικά είναι πολύ καλό. Είναι... Για παιχνίδι τόσο φθηνό είναι καλό. Έχω δει παιχνίδια χειρότερα από αυτό να είναι πιο ακριβά. Είναι καλό παιχνιδάκι. Πέρασα καλά. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε και εμείς θα τα πούμε. Ίσως στο επόμενο chapter όταν βγει, δεν ξέρω πότε θα βγει. Ευχαριστώ και την παρέα. Bye bye.